Κύριε Υπουργέ, η Κρέτα Φάρμ είναι σε κατάσταση χρεοκοπίας, είναι γνωστό, παρά το ότι τα προηγούμενα χρόνια αναδείχθηκε σε λίντερ της αγοράς, προβλήθηκε για την καινοτομία και εξωστρέφειά της. Έχουν προηγηθεί μακροχρόνιες παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μεγαλομετόχων, τραπεζών, επίδοξων επενδυτών σε μια προσπάθεια να διασωθεί η επιχείρηση. Αυτή, κατά τη γνώμη μας, είναι η αποκλειστική υπεύθυνη της σημερινής κατάστασης. Κι όμως, πάνω από 800 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους βιώνουν με δραματικό τρόπο την εργασιακή ανασφάλεια, με κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους, πληρώνοντας το τίμημα επιλογών και παιχνιδιών για τα οποία δεν έχουν την παραμικρή ευθύνη. Ήδη, με διαφόρους τρόπους, έχει μειωθεί το προσωπικό. Στο βωμό της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, επιβλήθηκαν μεγάλες περικοπές από το 2012, το 2014, διευθέτηση του χρόνου εργασίας και άλλες θυσίες. Η επιχείρηση οφείλει στους εργαζόμενους 3 με 4 μισθούς, ενώ τρέχουν υποχρεώσεις τους σε τράπεζες, εφορίες, εκκρεμείο έμφυα, οφειλές σε δήμους και άλλες εκκρεμότητες. Το πρωτοδικείο Ρεθύμνου, όπως ανακοινώθηκε, έκανε αποδεκτό το αίτημα της προσωρινής διοίκησης για υπαγωγή της Κρέτα Φάρμ στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα. Ωστόσο, οποιαδήποτε λύση εξυγίασης και αν βρεθεί, δυστυχώς, οι εργαζόμενοι με βάση το νομοθετικό πλαίσιο θα είναι τα θύματα αυτής της εξέλιξης που μοιραία τους οδηγούν σε αναγκαστική παραίτηση. Κύριε Υπουργέ, σας ρωτάμε τι θα κάνετε. Πρώτον, για να εξοφληθούν στο ακέραιο τα δεδουλευμένα των εργαζομένων από την εταιρεία, τα επιδόματά τους, πριν επιλεγεί οποιοδήποτε επενδυτικό σχήμα, οποιαδήποτε λύση. Δεύτερον, για να μην χαθεί καμία θέση εργασίας, ανεξάρτητα από το επενδυτικό σχήμα που θα προκύψει, να υπάρχει διαδοχή και οι εργαζόμενοι να είναι και στο νέο εργοδότη, αλλά και σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας, οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν προτεραιότητα έναντι των πιστωτών της εταιρείας. Γνωρίζουμε, σας θυμίζουμε μάλλον, ότι έχει γίνει αλλαγή της στοχευτικής διαδικασίας με ένα καθαρά ταξικό μέτρο που είχε πάρει παλαιότερα η δική σας κυβέρνηση, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο διατήρησε φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα δικαιώματα των εργαζομένων τα κατέταξε στις απαιτήσεις του 25%, δηλαδή σε χαμηλότερη κατηγορία. Και νομίζουμε ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι απαράδεκτο. Είναι καθολική απέτηση να αλλάξει αυτή η ρύθμιση. Και ένα τελευταίο, να παγώσουν εκκρεμείς υποχρεώσεις των εργαζομένων σε τράπεζες, εφορίες, δήμους, μέχρι να αποπληρωθούν τα δεδουλευμένα τους και ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση για την εταιρεία Κρέτα Φάρμ. Και η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει αναγνωρίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η επιχείρηση και έχει κινηθεί αποφασιστικά στην προσπάθεια να βρεθεί μια βιώσιμη και οριστική λύση. Μια βιώσιμη και οριστική λύση που αντιλαμβάνεστε προαπαιτεί την ορθή λειτουργία της επιχείρησης, την έβρεση νέων επενδυτών, γιατί χωρίς επιχειρήσεις που παράγουν είναι αδύνατον να κρατηθούν μακροπρόθεσμα αυτές οι θέσεις εργασίας. Είναι μια συζήτηση που την είχαμε κάνει και την προηγούμενη Πέμπτη σε άλλες σχετικές ερωτήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Η κυβέρνηση λοιπόν ανέλαβε αμέσως πρωτοβουλία μέσω του παριστάμενου σήμερα Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, για να υπερβεί την κρίση και να διασωθεί η επιχείρηση. Πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους δύο μετόχους, που όπως γνωρίζετε υπήρχαν θέματα συνεννόησης εντός της μετοχικής σύνθεσης επιχείρησης και με τις τράπεζες. Στις 26 Ιουλίου υπεγράφει συμφωνία μεταξύ της εταιρείας, των μετόχων και των εκπροσώπων των 4 πιστότριων τραπεζών, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλότητας στη λειτουργία της εταιρείας, την εξέβρεση στρατηγικού επενδυτή, τη μεταβίβαση σημάτων δικαιωμάτων ευρυσιτεχνίας από την Κύπρο, στην οποία βρισκόντουσαν, στην Ελλάδα, και έρευνα από ορκωτούς λογιστές. Προβλέφθηκε επίσης έκτακτη οικονομική ενίσχυση με αυξημένες διασφαλίσεις και την ενεχειρίαση του συνόλου των μετοχών, των βασικών μετόχων. Ήδη έχει διοριστεί προσωρινή διοίκηση, με πρόσφατη δικαστική απόφαση, η οποία αναζητά νέα ενδιάμεση χρηματοδότηση από τις τράπεζες, με στόχο να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της, όπως η μισθοδοσία και οι προμηθευτές, εξίσου απαραίτητοι για να υπάρχει παραγωγή προϊόντων και να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Όπως είπα, έχουν έρθει ήδη στην Ελλάδα τα σήματα και αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει να βρεθεί νέος στρατηγικός επενδυτής. Έχουν κατατεθεί 6
μη δεσμευτικές προσφορές και έχουμε προθεσμία στις 18 Νοεμβρίου να ολοκληρωθεί η εξέβρεση μιας βιώσιμης λύσης. Φυσικά το Υπουργείο Εργασίας συνεχίζει τη διαρκή παρακολούθηση των τεκτενόμενων στην εταιρεία. Θέλω να σας πω ότι ζητήθηκε και νέος έλεγχος που πήγε χθες και από το ΣΕΠΕ Ερεθύμνου μας ενημερώνουν ότι ο έλεγχος έγινε κανονικά, διαπιστώθηκε η μη καταβολή μισθοδοσίας, καταγράφηκε και θα επιβληθούν φυσικά και τα απαραίτητα πρόστιμα όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Επίσης θέλω να σας πω ότι είχε τεθεί ένα θέμα για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ των εργαζομένων της επιχείρησης και του Υπουργείου Εργασίας. Δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί αυτή μέχρι να οριστεί προσωρινή διοίκηση. Πλέον έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία και θα γίνει αυτή η τριμερής ώστε να βρεθεί βέλτιστη λύση για την προστασία των εργαζομένων και για τη βιωτιμότητα της επιχείρησης που είναι εξίσου σημαντική. Κύριε Υπουργέ, λίγο πολύ το ιστορικό που έχει προηγηθεί το γνωρίζουμε όλοι. Οι μέχρι όμως σήμερα παρεμβάσεις της κυβέρνησης, κατά την άποψή μας, αποκλειστικό στόχο έχουν να εξασφαλίσουν ισορροπίες ανάμεσα στα επιχειρηματικά συμφέροντα, που αυτό δεν σημαίνει σε καμία των περιπτώσεων ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα έλεγα ότι πάνω από ένα μήνα κοφεύει το Υπουργείο Εργασίας στο αίτημα της Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών για τριμερή συνάντηση για τα θέματα που αφορούν την Κρέτα Φάρμ. Εγώ λίγο πριν πληροφορήθηκα, το είπατε και εσείς τώρα, ότι κλήθηκαν τα εμπλεκόμενα μέρη σε τριμερή. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Πιστεύουμε ότι και η σημερινή επίκαιρη συζήτηση που γίνεται για την Κρέτα Φάρμ έχει συμβάλει σε αυτό. Σε σχέση με τους μισθούς, οι μισθοί που καταβλήθηκαν διαφέρουν ανάλογα με τα χρήματα που οφείλει η επιχείρηση σε κάθε υπάλληλο. Δεν εξοφλήθηκαν το σύνολο των δεδουλευμένων. Κάποιοι έλαβαν 1,5 μισθό, κάποιοι πήραν 1 μισθό και κάποιοι άλλοι 1 δεκαπενθήμερο. Σε κάθε περίπτωση ο βασικός όγκος των οφειλών παραμένει. Παραμένει. Και είναι περίπου οι οφειλές 3 μηνών. Κύριε Υπουργέ, 60 και πλέον εκατομμύρια ευρώ έκαναν φτερά από τα ταμεία της επιχείρησης. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση? Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση σε αυτό. Τους εργαζόμενους, επιτρέψτε μου, αλλά δεν τους ενδιαφέρει η διαμάχη μεταξύ των αδελφών Δωμαζάκη. Την κακοδιαχείριση, τις άστοχες επιχειρηματικές κινήσεις, το τζογάρισμα στο χρηματιστήριο, τα ανοίγματα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, άλλα επενδυτικά παιχνίδια των επιχειρηματιών, δεν θα τα πληρώσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αυτές τις άστοχες επενδυτικές κινήσεις, την υπόθεση με τις πατέντες της εταιρείας, αλλά και τη διαδρομή του μαύρου χρήματος από την Κρέτα Φάρμ σε διάφορες offshore εταιρείες, αυτά ακούγονται. Ακούγονται. Δεν θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι, κύριε Υπουργέ. Αποδεικνύεται ότι τελικά Θεός είναι το κέρδος με κάθε τίμημα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, χρηματοδοτήθηκε η επιχείρηση απλόχερα από το τραπεζικό σύστημα. Ήταν η πρώτη εταιρεία που εντάχθηκε στο περίφημο πακέτο Juncker. Παρόλα τα υψηλά ποσοστού κέρδους και τη συνεχή άνοδο των μεριδίων του στην αγορά και παρόλες τις θυσίες των εργαζομένων, σήμερα βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, αδυνατώντας να χρηματοδοτήσει και αυτήν ακόμα την παραγωγική διαδικασία. Η ομή πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ, λέει ότι οι επιχειρηματίες είτε κερδοφορούν είτε χρεοκοπούν, ένα πράγμα πάντα έχουν στο μυαλό τους: να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, τα προσωπικά τους ωφέλη, σε βάρος των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου. Κατά τη γνώμη μας, όλοι τους, μεγαλομέτοχοι, στρατηγικοί επενδυτές, τράπεζες, καμώνονται για τη σωτηρία των εργαζομένων, αλλά στην πράξη προωθούν τα ιδιωτελή τους συμφέροντα, ζητώντας πάντα τους εργαζόμενους να κάνουν θυσίες και να πληρώνουν αυτοί τα σπασμένα. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα λόγο να μην θέλουν τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και την ανάκτηση της παραγωγής. Το κόστος όμως για το όποιο σχέδιο διάσωσης πρέπει αποκλειστικά να το επιβαρυνθούν τα κέρδη των μεγαλομετόχων, των τραπεζών και των επενδυτών. Για να τα επιβάλλουν αυτά πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι την πραγματική κατάσταση, να αυτονομηθούν, να χειραθετηθούν πλήρως από αυτά τα συμφέροντα, να συνειδητοποιήσουν τη δική τους δύναμη και να προτάξουν πριν απ' όλα τις δικές τους ανάγκες, να οργανωθούν, να πάρουν την υπόθεση της διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους στα δικά τους χέρια. Και σε αυτό
τον δρόμο θα έχουν την ειλικρινή και ολόθερμη στήριξη των άλλων εργαζομένων και του ταξικού εργατικού κινήματος. Παραμένει, κύριε Υπουργέ, και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, το θέμα της διασφάλισης των δεδουλευμένων των εργαζομένων ανεξάρτητα από οποιαδήποτε λύση, το πάγωμα των εκκρεμών υποχρεώσεών τους σε τράπεζες, εφορίες, δήμους κτλ. Και η διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Αυτά παραμένουν και σε αυτά περιμένουν οι εργαζόμενοι να δώσετε λύσεις εσείς ως κυβέρνηση, ως Υπουργείο, μιας και μιλάτε για τα ζητήματα της βιώσιμης, της ανάπτυξης κτλ. Που από ό,τι φαίνεται δεν είναι ανάπτυξη για τους πολλούς, είναι για τους λίγους, για τους επιχειρηματίες. Ευχαριστώ.